βιών της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου, τη δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τες ηκεσίες του Εναγίης Πατρός ημών Ειρηναίου Επισκόπου Λουγδούνου και πάντων των Αγίων, να φυλάξω την Ιερά Παρακαταθήκη που με το λίγο θα μου παραδώσετε μέχρι της Δευτέρας και εν δόξου του Δεσπότου μας Χριστού παρουσίας. Λάλη Κύριε και ο δούλος σου ακούει. Αμήν. Αγαπητό μου παιδί, Πάτερ Ειρηναίε, με πολύ μεγάλη προσοχή παρικολούθησα τους λόγους τους οποίους συμπεριέλαβες στην μόλις ολοκληρωθήσαν προσφώνησή σου. Είναι και οι λόγοι αυτοί μία επιπλέον απόδειξη του σεμνού ήθους το οποίον σε διακρίνει, του εκκλησιολογικού φρονήματος το οποίον σε διακατέχει και της πολύ σου αγάπης προς τον ερασμιότατον ημφίο των ψυχών μας, τον Κύριόν μας Ιησού Χριστό. Ύστερα από μία λαμπρά σταδιοδρομία ως διάκονος του Μητροπολιτικού μας Ναού επί περίπου 6 χρόνια και ένα χρόνο ακόμα σε άλλες ενορίες, έπειτα δηλαδή περίπου από 7 χρόνια που έμεινες εις τον βαθμό του διακόνου, προσέρχεσαι σήμερα ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Θεού για να λάβεις το δεύτερο βαθμό της ολοκληρωμένης ιεροσύνης. Οφείλω να εξηγήσω εις το πλήρωμα της Εκκλησίας ότι η επί τόσα χρόνια παραμονή σου εις τον βαθμό του διακόνου οφείλεται σε δύο στοιχεία. Το πρώτον εις το σεμνόν του ήθους και του χαρακτήρου σου και το δεύτερον εις την μελισταγή φωνήν σου. Δεν θέλαμε να στερηθούμε από την παρουσία σου ως διακόνου. Εδώ, στον Μητροπολιτικό μας Ναό, όπου οι θόλοι αυτού του ναού επί τόσα χρόνια αντιχούσαν από την όμορφη φωνή με την οποία σε επρίκησε ο Θεός και την οποία καλλιέργησες, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, και μαθήτευσες πλησίων ικανών και αξίων διδασκάλων και απέμαθες την Βυζαντινή τέχνη, την Ιερά Ψαλμωδία, για να εμνείς και να δοξάζεις τον Θεόν. Όλα αυτά τα χρόνια έδειξες πραγματικά τον αληθινό σου χαρακτήρα, την άκραν προσήλωσή σου στην Εκκλησία και την τελεία σου υπακοήν στους γέροντες και πρεσβυτέρους πατέρες σου. Είχες βεβαίως την τύχη να υπηρετήσεις εδώ, εις των Μητροπολιτικών μας Ναών, πλησίων επιλέκτων πρεσβυτέρων, οι οποίοι σε εμείησαν εις την ποιμαντική τέχνη, αλλά και εις την γενικότεραν τάξη της Εκκλησίας, ώστε αυτήν τη στιγμή να είσαι έτοιμος να προσέλθεις δια να λάβεις την υψίστην τιμή της ιεροσύνης. Μέχρι τώρα ήσουν διάκονος και όπως το λέγει η λέξη αυτή και ο όρος αυτός, καθήκον σου είχες να υπηρετείς και να υποβοηθείς τον ιερέα. Δεν είχες το δικαίωμα να τελείς μυστήρια. Δεν είχες το δικαίωμα να ευλογείς τον λαό. Σήμερα όμως, ύστερα από λίγο, καθώς θα είσαι γονατιστός μπροστά στην Αγία Τράπεζα και καθώς θα έχω θέσει το χέρι μου επάνω εις την κεφαλή σου σύμφωνα με την αποστολική επιταγή, μεταδίδοντάς σου παρά την αναξιότητά μου την υψίστη χάρη και τιμή της ιεροσύνης, θα λάβεις πλέον την πληρότητα του μυστηρίου και θα γίνεις οικονόμος των μυστηρίων του Θεού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από αυτήν, δεν υπάρχει υψηλότερον αξίωμα από αυτό. Το λέγει τόσον χαρακτηριστικά ο Ιερός Χρυσόστομος. Η ιεροσύνη, λέγει, τελείται μεν επί της γης,
αλλά τάξην έχει επ' ουρανίων πραγμάτων. Και αλλού λέγει ότι ο Θεός την τιμήν την οποίαν επεφύλαξε εις τους κληρικούς να τους αναγορεύει εις οικονόμους των μυστηρίων του, δεν την έδωσε ούτε εις αγγέλους, ούτε εις τους αρχαγγέλους. Γι' αυτό, παιδί μου, αισθάνομαι και εγώ τα συγκλονίζοντα αυτήν την στιγμή συναισθήματα την καρδία σου και την άπειρη ευγνωμοσύνη την οποία αισθάνεσαι προς τον κοινόν μας Θεόν και Πατέρα και προς τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν, γιατί σε διεφύλαξε μέσα εις την διακονία σου για να φτάσεις εις αυτήν την ώραν με την προετοιμασία την δέουσαν, με φόβον και τρόμον ενώπιον του μυστηρίου, αλλά και με διάθεση αυτοπροσφοράς και θυσίας. Όπως και εσύ είπες προηγουμένως, είναι όντως αγαθή η συγκυρία ότι η εις πρεσβύτερον χειροτονία σου τελείται κατά την σημερινή ημέραν Τρίτην Κυριακήν των Ιστιών ή της Σταυροπροσκυνήσεως, Κυριακήν κατά την οποίαν η Αγία μας Εκκλησία προβάλλει τον τίμιον του Κυρίου Σταυρών προς προσκύνησιν εις τους πιστούς και ενίσχυσιν τον εις την προκειμένην διακονίαν τον. Και θα ήθελα και εγώ με αυτήν την ευκαιρία, επειδή πιστεύω ότι ο ζωηφόρος Σταυρός δεν είναι απλώς ένα σύμβολο της ιερατικής αποστολής και διακονίας, αλλά εμπεριέχει το ουσιαστικό περιεχόμενο της αποστολής σου αυτής, την οποία από σήμερα αναλαμβάνεις, θα ήθελα, λέγω, με πολύ λίγα λόγια να σου περιγράψω τι σημαίνει ο Σταυρός για σένα τον ιερέα, ή μάλλον να ξεχωρίσω τρία μόνο σημεία από τα πολλά με τα οποία θα μπορούσε κανείς σήμερα να ασχοληθεί εξ αφορμής της προσκυνήσεως του Τιμίου Σταυρού. Σκέπτομαι λοιπόν ότι για έναν ιερέα, αλλά και για το λαό μας όλων, ιδιαίτερα όμως για έναν ιερέα, ο Σταυρός του Κυρίου είναι πρώτον ζωή και Ανάστασης. Το λέμε τόσο όμορφα σε έναν αναστάσιμο ύμνο της Εκκλησίας. Ο Σταυρός σου Κύριε, ζωή και Ανάστασης υπάρχει το λαό σου. Είναι ζωή και Ανάστασης. Αυτός ο Σταυρός, ο οποίος ήτο ένα επέσχυντο ξύλων ατιμωτικών επάνω εις το οποίον εθανατώνοντο οι μεγαλύτεροι κακούργοι. Αυτός ο Σταυρός, από την ημέρα κατά την οποίαν επάνω του εσταυρώθη ο Κύριός μας και λυτρωτής του κόσμου, έγινε τίμιον ξύλων, έγινε ζωηφόρος σταυρός, έγινε ο φύλαξ της οικουμένης, η ωραιότης της Εκκλησίας. Αυτός ο Σταυρός είναι που φέρνει ζωή και Ανάσταση, αυτά που ζητάει σήμερα ο κόσμος. Ο κόσμος ο οποίος ζει μέσα στην οσμή του θανάτου, ενός θανάτου τον οποίον του προσφέρει η αμαρτία κατά βάση και εν συνεχεία όλες οι απολύξεις της και όλες οι εκφάνσεις της. Οι πόλεμοι, οι δεινοπαθίες και γενικότερα οι ανέχειες, οι φτώχες, η βία, η τρομοκρατία, όλα αυτά που θα έλεγα ότι στιγματίζουν τη ζωή και τον πολιτισμό μας, φέρνουν το θάνατο μέσα στις ψυχές μας, πολλές δε φορές και το θάνατο στα σώματά μας. Αλλά ο Σταυρός είναι ζωή και Ανάσταση. Αλλά μήπως και η αποστολή του ιερέως μέσα στον κόσμο δεν είναι ακριβώς να προσφέρει στο θανατερό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει και αυτός, να φέρει τη ζωή και την Ανάσταση δια Ιησού Χριστού και δια του Σταυρού Του. Η Εκκλησία μας θεωρεί ότι ο Σταυρός φέρνει χαρά εν όλο το κόσμο. Και αυτά είναι τα οξύμορα σχήματα τα οποία ζούμε καθημερινά μέσα στην πίστη της Ορθοδοξίας.
Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο και ζωή και Ανάστασης. Ακόμη ο Σταυρός του Κυρίου είναι όπλον ειρήνης. Άλλο ένα οξύμορο σχήμα και αυτό. Τα όπλα είναι για τους πολέμους. Η ειρήνη δεν χρειάζεται όπλα. Αλλά ο Σταυρός είναι όπλον ειρήνης. Είναι το όπλο εκείνο που προσφέρει και χαρίζει την ειρήνη. Είναι το όπλο για να θεωρείται δυνατό, ακατάβλητο και απροσμάχητο. Είναι το όπλο της δυνάμεως του Θεού. Με αυτή τη δύναμη ο Θεός μας προσφέρει την ειρήνη Του. Αυτήν την ειρήνη την οποία όχι ο κόσμος, αλλά ο ίδιος ο Χριστός προσφέρει στους ανθρώπους. Αυτός είπε ότι ειρήνην την εμήν δίδομη ημήν και ου καθώς ο κόσμος δίδωση ημήν, εγώ δίδομη ημήν. Δεν σας δίδω μια ειρήνη σαν κι αυτήν που οι άνθρωποι επιδιώκουν με τα ανθρώπινα μέσα. Γιατί η ειρήνη αυτή πολλές φορές είναι αδικία. Γιατί η ειρήνη αυτή πολλές φορές αποτελεί το επιστέγασμα των τάφων. Γιατί η ειρήνη αυτή πολλές φορές επιβάλλεται από τους ισχυρούς της γης. Την ειρήνη ο Χριστός τη δίνει πριν απ' όλα στις καρδιές των ανθρώπων. Και εκεί είναι που πάσχουν οι άνθρωποι, γιατί η αμαρτία υψώνει τις τύψεις, τους στεναγμούς και τις ενοχές μέσα στις ανθρώπινες καρδιές. Ο Σταυρός του Κυρίου από αυτής της απόψεως είναι όπλον ειρήνης. Και αυτή την ειρήνη, όπως και τη ζωή και την Ανάσταση που είπα προηγουμένως, την έχει όλος ιδιαίτερος ανάγκη ο σημερινός άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο οποίος αισθάνεται να μην υπάρχει ειρήνη και γαλήνη μέσα στην καρδιά του. Ο άνθρωπος ο οποίος βιώνει την καθημερινή πραγματικότητα με τις ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις της. Ο άνθρωπος που νιώθει ότι μπορεί να έχει άφθονα υλικά αγαθά, αλλά ουσιαστικά απουσιάζει από την καρδιά του η γνήσια σχέση του με τον Θεό. Γι' αυτό, παιδί μου, από σήμερα που θα γίνεις ιερέας, η Εκκλησία σου δίνει ένα επιπλέον δικαίωμα. Σου δίδει το δικαίωμα να απευθύνεσαι στο λαό, να τον ευλογείς με τον Σταυρό και με το δεξιό σου χέρι, σημειώνοντας ακριβώς το σημείο του Σταυρού, προσφέροντας την ειρήνη του Θεού στον κόσμο. Κάθε φορά που θα λες ειρήνη πάση, να αισθάνεσαι ότι αυτή η ειρήνη δίδεται δια του Σταυρού, δια του σημείου του Σταυρού που αποτελεί μια μοναδική ευλογία που μόνον οι χριστιανοί και μόνον οι ιερείς μπορούμε να χειριζόμεθα. Αλλά ο Σταυρός του Χριστού σε σχέση με την ιεροσύνη δεν είναι μόνον ζωή και Ανάστασης, δεν είναι μόνον όπλον ειρήνης, είναι τρίτον και αίτητον τρόπεων. Είναι δηλαδή ένας ακατάβλητος δυναμισμός ο οποίος βρίσκεται στα χέρια μας για να καταπολεμεί τους εχθρούς του Θεού και τους εχθρούς του ανθρώπου και κυρίως των σατανοκίνητων διάβολων, των σατανάν, των πλανώντα την οικουμένη, αυτόν ο οποίος θεωρείται προσωρινά ότι είναι ο κοσμοκράτορ του αιώνος τούτου. Αυτόν οι άνθρωποι πολλές φορές δεν τον διακρίνουν. Αυτόν πολλοί άνθρωποι πλανεμένοι τον λατρεύουν, μη γνωρίζοντες ότι είναι ανθρωποκτόνος, μη παραδεχόμενοι την κατουσίαν πραγματικήν οντολογικήν ύπαρξήν του. Αλλά εσύ θα γνωρίζεις ότι ο Τίμιος Σταυρός είναι πραγματικά το αίτητον τρόπαιον με το οποίον μπορείς να καταπολεμείς τους εχθρούς και κυρίως των διάβολων. Κύριε, όπλον κατά του διαβόλου των σταυρών σου ημίν δέδοκας, ψάλλει η Εκκλησία και μας διδάσκει για τη μεγάλη αξία του Τιμίου Σταυρού. Όμως, παιδί μου, ο κόσμος μέσα στον οποίο σήμερα ζούμε έχει αντισταυρικό φρόνημα.
Δεν θέλει ο κόσμος σταυρούς, δεν θέλει ο κόσμος θυσίες, δεν θέλει ο κόσμος να περνάει από δοκιμασίες. Έλα όμως που ο ίδιος ο Χριστός είπε, όσοι με ακολουθείτε, όσοι θέλετε να με ακολουθήσετε, σηκώστε το σταυρό σας. Και αυτό σημαίνει ότι πάντες οι θέλοντες εν Χριστώ Ιησού ζήν διοχθήσονται. Και αυτό σημαίνει ότι ο σταυρός είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα της ζωής μας, γιατί αυτός ο σταυρός δεν είναι μόνο δοκιμή της πίστεώς μας, είναι και ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Γι' αυτό αυτή η σταυροαναστάσιμη επίγνωση η οποία σε διακατέχει σήμερα, εύχομαι να σε συνοδεύει σε όλες τις φάσεις της ζωής σου. Αισθάνομαι και εγώ την ανάγκη αυτή τη στιγμή να ευχαριστήσω τη μητέρα σου, την οικογένειά σου, τους πνευματικούς σου πατέρες, όλους οι λίβδιν όσοι συνήργησαν εις το να καλλιεργηθεί το άνθος του πόθου της ιεροσύνης που εφύτευσε μέσα στην ψυχή σου ο Θεός. Και καθώς έχουμε φτάσει στο τέλος αυτής της εβδομάδος, την οποία η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας μας είχε αφιερώσει στον τονισμό των ιερατικών κλήσεων, θέλω να απευθυνθώ με αυτή την ευκαιρία στο λαό μας και να πω στο λαό μας ότι όλοι έχετε καθήκον και όλοι έχετε υποχρέωση να βοηθήσετε την Εκκλησία μας να αποκτήσει καλούς ιερείς, εμφορουμένους από θείο ζήλο, νέα παιδιά που πιστεύουν στο Θεό, που έχουν καθαρή και αγία ζωή, παιδιά σεμνά, παιδιά ευλαβίας, έξυπνα παιδιά, τα οποία θα μπορούσαν να σταδιοδρομήσουν σε οποιοδήποτε άλλο τομέα της ζωής και όμως προσφέρονται για την αγάπη του Χριστού στην Εκκλησία. Εάν δεν μπορείτε να βοηθήσετε έτσι θετικά την Εκκλησία μας να αποκτήσει τέτοιους κληρικούς, τουλάχιστον μην τους εμποδίζετε. Μην εμποδίζετε όσα παιδιά ξέρετε. Χθες είχαμε μια άλλη χειροτονία με την ευκαιρία και μέσα στα πλαίσια αυτής της εβδομάδος. Και ξέρετε τι είπε ο νέος ο οποίος προσήρχεται για να χειροτονηθεί. Είπε ότι από μικρό παιδί αισθανότανε αυτό το πόθο της ιεροσύνης, αλλά όλοι γύρω του και συγγενείς και φίλοι και γνωστοί, ξέρετε τι λέγανε, άστονε, όταν μεγαλώσει θα του περάσει. Αυτή η αντίληψη ότι αυτοί που έχουν τον πόθο της ιεροσύνης κάτι έχουν στο μυαλό τους, παθολογικό εννοείται, για να λένε θα του περάσει, άρα δεν είναι καλά ο άνθρωπος. Λοιπόν, αυτές είναι αντιλήψεις απειρχαιωμένες, πεπαλαιωμένες, είναι αντιλήψεις που προέρχονται από την άγνοια, διότι είναι πραγματικά να θαυμάζει κανείς το λαό μας, ο οποίος άλλες ώρες υμνολογεί την Εκκλησία και παραδέχεται το τι η Εκκλησία με τους παπάδες και τους δεσποτάδες της επρόσφερε σε αυτό το έθνος και σε αυτό το λαό και σε αυτό τον πολιτισμό, και από το άλλο μέρος όταν δει το παιδί του, το ανήψη του, το συγγενικό του τέκνο, όταν δει έναν νέον άνθρωπο να θέλει να γίνει κληρικός, να λέει άστονε και όταν μεγαλώσει θα του περάσει. Αγαπητέ μου Πάτερ Ειρηναίε, στα 5 χρόνια που βρίσκομαι εδώ, έχω εκτιμήσει στο πρόσωπό σου ένα σεμνό κληρικό, έναν άγαμο κληρικό, ο οποίος τιμά την κατά Χριστόν αγαμίαν του, έναν νέο ο οποίος θέλει να προσφέρει τον εαυτόν του ολόκληρο στην υπηρεσία του Αγίου Θελήματος του Θεού. Αυτά όλα με έκαναν να σε εκτιμήσω ακόμη περισσότερο και να σε αγαπήσω, παιδί μου. Βέβαια, μπορεί να έχεις ένα παράπονο ότι 5 χρόνια έμεινες στη θέση του διακόνου. Σου εξήγησα όμως το λόγο. Και τώρα που φεύγεις από αυτή τη θέση, δημιουργείται ένα κενό, το οποίο όμως ελπίζω θα το καλύψει ο νέος διάδοχός σου,
που επελέγει για να μείνει στη θέση σου. Σε σένα εύχομαι η χάρις του Αγίου Θεού να σε συνοδεύει εις την ζωή σου, να σε συντροφεύει στα έργα σου, να σε ενισχύει, να σε φωτίζει, να σε συνετίζει και να σε χρησιμοποιεί ως όργανον της για τη σωτηρία και την καθοδήγηση του κόσμου. Αμήν. Και τα ελείποντα αναπληρούσα. Προχειρίζεται ειρηναίων των ευλαβέστατων διάκονων εις πρεσβύτερων. Ευξόμεθα ουν υπέρ αυτού ή να έλθει επ' αυτόν η χάρις του Παναγίου Πνεύματος. Κύριε, ο Θεός ο άναρχος και ατελεύτητος, ο πάσης κτίσεως πρεσβύτατος υπάρχουν, ότι προσιγορία του πρεσβυτέρου τιμή σας που σε το βαθμό τούτο αξιωμένας ιερουργήν των λόγων της εις αληθείας αυτός δέσποτα των απάντων και τούτων ον ευδόξες προχειριστήν επαρεμού ένα μέμ το πολιτεία και ακλινή την πίστη ευδόξων υποδέξαστε την μεγάλη ταυτή χάρη του Αγίου Σου Πνεύματος και τέλειον ανάδειξον βούλο σου εν πάστην ευαρεστούντασι και αξίως πολιτευόμενο της δορυφήσης αυτό, υπό της εις προγνωστικής δυνάμεως μεγάλης ταύτης ιερατικής τιμής, ότι σών το κράτος και σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Yeah.
Κυρίου δεηθούμεν, Κύριε ελεήσου. Ο Θεός ο Μέγας εν δυνάμει και δεξιδνίαστος εν συνέσει, ο θαυμαστός εν πουλές υπέρ του σύρους των ανθρώπων, καθώς Κύριε και ο νευρώτησας των πρεσβυτέρων εν εισεύθυνων, πλήρωσον εις του Αγίου σου Πνεύματος δωρεάς, ή να γέννηται άξιος παρεστάνε αμέμπτος του θυσιαστηρίου σου, κηρύσσει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σου, ανακαινίζει τον λαό σου δια της πρωτού παλιωτηρησίας, όπως και αυτός είπαν ίσα σε την Δευτέρα Επιμονία του Μεγάλου Θεού και Σωτήρου 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 στον Πρωτού του Γερνού σου. Δέξτε τον μισθό της αγαθής οικονομίας του Πρωτού Τάγματος, εν το πλήθη της αγαθοδητός σου, ότι υπνοείται και μενόξαστε το πάντο μου και μεγαλοπρεπές το πάσο, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος του Κυριαίου, και εις τους αιώνας του Θεού. Χάριν αυτού επί τους ιερείς αυτού, ως πυρον επικεφαλής το καταβαίνον επί πόγωνα των πόγωνα του Αρών, το καταβαίνον επί την οάν του ενδύματος αυτού, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άξιος. Άξιος. Και δε το άμμο την οδόν μου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άξιος. Άξιος. Και οι όσοι Ιησού αγαλιάσει αγαλιάσονται πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άξιος. Άξιος. Oh, yeah.
δώσομεν την εδέησιν ημών το Κυρίο. Κύριε ελέησον. Με το ποτεθέντον τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οικού τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιόντων εν αυτό. Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης. Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλάβουν σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός. Συγχαρητή. Κύριε ελέησον. Ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παρά σου Κύριε. Πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παρά σου Κύριε. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παρά σου Κύριε. Φέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παρά σου Κύριε. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Παρά σου Κύριε. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συγχύρια. Δια των ιτυρμών του μοναγενού σου Υιού, μεθού ευλογητός η, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Αγαπήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν. Αγαπήσωσε Κύριε εις Χριστού Κυρίους Θεού. Oh.
εν σοφία προσχόμαι. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετον. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μία, Αγία, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Στο μεν καλός, στο μεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγίαν αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει. Ικανός λαλήσετας δυναστείας σου, ακουστάς ποιήσε πάσαστας ενέσεις σου, ή διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια σου εν παντή καιρό. Δέσποτα των απάντων, Κύριε, ουρανού και γης και πάσης κτήσεως ορωμένης του και ουχωρωμένης, ο καθήμενος επί θρόνου δόξης και επιβλέπων αβίσους, άναρχε, αόρατε, ακατάλληπτε, απερίγραπτε, αναλύωτε, ο πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του μεγάλου Θεού και σωτήρος της ελπίδος ημών, όσε στην εικόν της εις αγαθότητος φραγής ισότυπος, εν εαυτό δεικνύει σε τον Πατέρα λόγο ζών, Θεός αληθινός, η προαιώνων σοφία ζωή αγιασμός δύναμη στο φως το αληθινόν, παρού το Πνεύμα το Άγιον εξεφάνητο της αληθείας Πνεύματο της Υιοθεσίας χάρισμα, ο αραβών της μελούσης κληρονομίας η απαρχή των αιωνίων αγαθών, η ζωοποιός δύναμη η πηγή του αγιασμού, παρού πάσα κτίσεις, λογικήτε και νοερά δυναμωμένη, σύ λατρεύει και σύ την αίδιον αναπέμπει δοξολογίαν, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Σε γαρενούσιν άγγελοι, αρχάγγελοι, θρόνοι, κυριότητες, αρχαία εξουσία, δυνάμεις και τα πολυώματα χερουβίμ.
Συ παρίστανται κύκλωτα σεραφιμέ εξπτέργε στο ενή και εξπτέργε στο ενή. Και τες μένδυσι κατακαλύπτουσι τα πρόσωπα εαυτών, τες δέδυσι τους πόδας και τες δυσί πετώμενα και έκραγεν έτερο προς το έτερον, ακαταπαύστη στόμα συν ασυγήτης δοξολογίες. Τον επινίκιον ύμνο άδοντα, βόντα και κραγώτα και λέγοντα, ο Σανάς.